γυρίζουμε στο ξενοδοχείο πίσω μετά το match. Σχετικά χαρούμενος ήμουν γιατί έβαλα αρκετούς πόντους και έπαιξα καλά. Ξεκινάω να παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου να του πω ότι πώς πήγε και το ένα και το άλλο. Παίρνω μία κλίση, δεύτερη κλίση, τρίτη κλίση, δεν απαντάει. Υπήρχε μία απορία του τύπου πού είναι, ήξερα ότι ταξιδεύει. Αλλά λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, πού βρίσκεται. Πάμε με φαγητό με την ομάδα, όλα καλά, όλοι χαρούμενοι, όλοι καλά, όλα ωραία. Και κάποια στιγμή έρχεται ο υπεύθυνος της ομάδας ουσιαστικά και με πλησιάζει, αλλά βλέπω ένα σκοτεινό πρόσωπο, λίγο πιο σοβαρό από την κατάσταση εκείνη που βρισκόμαστε και με παίρνει λίγο στο μόνο. Μου λέει ότι το και το. Εντάξει, ήταν μια στιγμή λίγο σαν να έχασα την ισορροπία μου, λίγο σαν να ζαλίστηκα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια περίοδος η οποία ήταν πρωτόγνωρη για μένα. Ζαλισμένη μπορώ να πω ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, τι γίνεται, σαν να έχω χάσει την ισορροπία μου, σαν να... όπα, σαν τώρα τι, σαν... πανικός με λίγα λόγια. Ένα χάος. Ήμουν 16 χρονών, ένα παιδί το οποίο άπειρο, το οποίο οι γονείς του είχαν όλες τις ανέσεις. Οπότε ξαφνικά όταν ακούς ένα τέτοιο νέο, λες τι γίνεται, ποια η συνέχεια. Ξαφνικά γίνεσαι αντράκι, όσο γίνεται να γίνεις αντράκι στα 16 σου και πρέπει μετά να αναλογηθείς τις ευθύνες σου, τι έχει το μέλλον, τι έρχεται, πρέπει από σχολείο, πώς θα αντιδράσεις, πώς θα αντικρίσεις καταστάσεις καινούργιες. Εντάξει, είναι μια εμπειρία η οποία θα ήθελα φυσικά να τη ζήσω σε πιο μεγάλη ηλικία, ξέροντας πώς να αντιδράσω, αλλά από την άλλη αυτές οι καταστάσεις και αυτές οι εμπειρίες σε κάνουν σκληρό καρύδι. Ναι, είναι η μοναδική κηδεία που έχω πάει στη ζωή μου. Δεν έχω πάει σε άλλη. Έχω αποφύγει να πάω σε υπόλοιπες σημαντικές κηδείες. Όσο σημαντικές και να είναι, πρέπει να πας να αποχαιρετήσεις τον άνθρωπό σου. Είναι κάτι στη ζωή μου που το αποφεύγω ουσιαστικά. Άδειασα. Με τη μία κηδεία άδειασα. Τη θυμάμαι ωραία γιατί υπήρξε κόσμος που πήγε εκεί, υπήρξε κόσμος που πήγε εκεί να τα αποχαιρετήσει. Ήταν μια πολύ έντονη συναισθηματική στιγμή και για μένα και για την οικογένειά μου και για όλους όσους θυμούνται τον πατέρα μου. Ευχαριστώ όλους αυτούς που πήγαν εκείνη την ημέρα, γιατί με λίγα λόγια μου κρατήσανε μια πάρα πολύ καλή ανάμνηση όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραβρεθήκαν και υπήρξαν πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε. Και έχει φύγει ωραία από τη ζωή ουσιαστικά στο μυαλό μου. Γιατί είχε υπάρξει ένας έντονος χρόνος, 13 χρόνια, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα για έναν άνθρωπο να ζήσει έτσι. Οπότε, τουλάχιστον έφυγε ωραία, έφυγε με ένα χαμόγελο, ας πούμε. Ζούσαμε την κάθε μας ημέρα, την καθημερινότητα, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πώς θα περάσουμε την ημέρα μας. Γενικά, δεν μείναμε στο τι έγινε, σκεφτόμασταν το τι γίνεται και το τι θα γίνει. Οπότε αυτό όλη αυτή η κατάσταση μαζί μου και με τη μητέρα μου μαζί μου και με τον πατέρα μου με έκανε δυνατό σαν άνθρωπο. Με έκανε να ξέρω πώς να χειριστώ καταστάσεις και να μεγαλώσω γρήγορα. Και γι' αυτό και με έκανε αυτό το χαρακτήρα που είμαι σήμερα. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό, ότι έτσι είναι, ότι είμαστε σαν ράτσα, έτσι έγινε. Ότι έτσι γεννήθηκε, όταν γεννήθηκε ότι ήταν έτσι ουσιαστικά και δεν το είδα καθαρά. Άργησα να το δω, το οποίο μου βγήκε και σε καλό γιατί δεν τον έβλεπα σαν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες, τον έβλεπα σαν τον πατέρα μου και σαν μια ισχυρή προσωπικότητα παρόλο που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Ναι, άργησα πολύ να το δω. Σε μια πρωινή εκπομπή ήταν αυτό και έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ μπορώ να πω τη στιγμή αυτή που τραυματίστηκε και εμπειρίες είναι όλα αυτά στη ζωή μου. Με προστατεύανε πάρα πολύ. Με προστατεύανε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα το συγκεκριμένο, έτσι ώστε να μην το δω, να μην στιγματιστεί η ζωή μου. Και κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Καθόλου δεν θυμούσα. Δεν με ενόχλησε. Νομίζω ότι με προστάτευσε κιόλας. Γιατί άλλο το να το δεις στα 11, άλλο το να το δεις στα 6, άλλο το να το δεις στα 8. Δηλαδή, περνάς στα στάδια σου. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά όριμος στα 11 να το δω. Δεν το συζητάγαμε πάρα πολύ. Δεν το συζητήσαμε. Μία-δύο φορές το συζητήσαμε.
στη ζωή μας ουσιαστικά. Μια-δύο φορές το συζητήσαμε και το ήταν ελάχιστο. Μια κακή στιγμή ουσιαστικά το είπε ότι ήταν. Στην αδρεναλίνη της στιγμής και του αγώνα και του πόσο ανταγωνιστικός σαν άνθρωπος και σκληρός χαρακτήρας είναι, δεν υπήρχε η ανάλογη ψυχραιμία. Μια κακή στιγμή ήταν δυστυχώς. Μια κακή στιγμή. Μόνο τον εαυτό του κατηγόρησε. Μόνο εγώ, λέει. Μόνο εγώ. Αυτή η γραμμή μέχρι και σήμερα ουσιαστικά τη ξεπέρασα δύσκολα. Αλλά υπήρξαν εποχές που δεν τα καταφέρνεις. Δεν τα καταφέρνεις γιατί δεν σε αφήνει όλη η κοινωνία να τα καταφέρεις. Γιατί πάντα, ό,τι και να γίνει και να φτάσεις 50 χρόνια, θα είσαι γιος του αδικοχαμένου Μπόμπαν. Οπότε είναι το πεπρωμένο μου. Είναι μάθημα ζωής το να πονάς αλλά να χαμογελάς. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να υποκρίνεσαι πάρα πολύ καλά το να είσαι ένας πονεμένος άνθρωπος ή να πονάς εκείνη την ημέρα και εσύ απλά να χαμογελάς αυτό. Δηλαδή το αντικρίζεις με ένα χαμόγελο. Τι πιο, δηλαδή, πιο δυνατό και πιο πρωτότυπο το να το αντιμετωπίζεις έτσι. Μια συμβουλή που έχω κρατήσει είναι ότι ξεκινάς να το τελειώνεις. Ότι αρχίζεις να μην το σταματάς, να το τελειώνεις. Αυτή ήταν συμβουλή που έδωσε ο ίδιος με τα λόγια του, με το στόμα του. Άλλες συμβουλές έχω δει. Ζώντας δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Και εγώ έμαθα πάρα πολλά. Και από την κατάσταση αυτή, και από την οικογενειακή μου κατάσταση, και από τη μητέρα μου, και από όλο το περίγυρό μου έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα ήταν ένα μάθημα για μένα. Η αλήθεια την ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Η μάνα μου είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός σαν χαρακτήρας. Έχει υπάρξει δίπλα στον πατέρα μου. Έχει κάνει πράγματα μόνη της, πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν δύο ή τρία άτομα για να καταφέρουν. Τα κατάφερε μόνη της. Τώρα η κατάσταση δεν ήταν εύκολη ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Θεωρώ ότι είναι δικό τους τομέας. Δεν θέλω να επέμβω σε αυτό. Εγώ απλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η μητέρα μου ήταν εκεί και βοήθησε όσο μπορούσε να βοηθήσει και η ίδια και ο ίδιος. Αυτό. Έχω φάει κάτι σφαλιάρες, η αλήθεια είναι. Αναδιαστήματα. Κατά πάσα πιθανότητα τις ήθελα, τις χρειαζόμουν και καλώς μου τις έδωσε, γιατί κάθε τους σφαλιάρα ήταν σαν να ανάβει ένα φως στα μάτια και να λέει όπα, ανάκριση. Οπότε μου έκανε καλό, κάθε πράγμα μου έκανε καλό. Νομίζω ότι και οι δύο μου γονείς με βοηθήσαν στο να μεγαλώσω σωστά. Ήθελα να φτιάξω ένα δικό μου χαρακτήρα. Ήθελε να με καθοδηγήσει, αλλά δεν ήθελε να με πιέσει ποτέ. Ελπίζω να είμαι κι εγώ έτσι σαν γονιός. Μου έδειχνε, αλλά δεν ήθελε να με πιέσει το να το κάνω αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέει, εκεί είναι η πηγή, βρες τη διαδρομή να πιέσεις μόνο σου νερό. Θυμάμαι μια εποχή στο οποίο δεν έπαιζα, γιατί οι γονείς στα παιδικοεφηβικά είναι πάρα πολύ σκληροί, ράτσα, ας πούμε, γιατί πιστεύω και εγώ θα είμαι σκληρός. Και δεν θέλανε να παίζω και να έχω το ελεύθερο, γιατί δεν πήγαινα προπονήσει, δεν προλάβαινα λόγω του αντρικού, λόγω του εφηβικού, λόγω. Και υπήρχε μια εποχή που δεν με έβαλε καθόλου προπονητή σε έναν αγώνα και το θυμάμαι στο τέλος του αγώνα, γιατί είχε έρθει να τον δει. Και πήγε και του είπε: Συγγνώμη, γιατί δεν βάζει το παιδί μου, γιατί το παιδί μου είναι καλό. Γιατί δεν τον βάζει να παίζει, έκανε κάτι λάθος. Και θυμάμαι ότι έκανε κήρυγμα στον προπονητή τότε. Δεν μου άρεσε καθόλου. Προσπαθούσα να καταφέρω κατά κάποιο τρόπο να το σταματήσουν αυτό, να μην το κάνουν αυτό. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήμουνα και στον Πανιόνιο, στις ακαδημίες και στα παιδικοεφηβικά. Και ήθελε τη διαδικασία του μέχρι να φτάσει σε ανταγωνιστικό επίπεδο που είναι το παιδικό, που πρέπει ουσιαστικά να παίξεις και να ανταποδώσεις στην ομάδα σου, να αποδώσεις, να είσαι καλός και να βάλεις πόντους, να βάλεις καλάθια, να βοηθήσεις έτσι ώστε να φτάσεις σε ένα πανελλήνιο. Και εκεί κάπως το ισορρόπησα εγώ. Πάντα χαρίζεται άμα είσαι γιος ενός τόσο μεγάλου αθλητή και τόσο μεγάλου μπασκετμπολίστα. Ναι, υπήρξαν στιγμές που το νιώσα. Αλλά και πάλι προσπαθούσα να βρω μέσω του δικού μου χαρακτήρα να τα καταφέρω εγώ. Και όταν επέστρεψα από την Κύπρο ήταν η σχέση μας περίεργη, γιατί πέρναγα και εγώ την εφηβεία. Υπήρχαν τσακωμοί φυσικά, υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν. Αλλά πάντα βρίσκαμε μια λύση. Πάντα φτάναμε σε μια λύση, σε ένα συμβιβασμό, μαζικό συμβιβασμό. Στο οποίο φυσικά βοηθούσε και η μητέρα μου σε συμβιβασμό, γιατί ήταν και πιο σκληρή μαζί μου. Όταν έγινε ο τραυματισμός, πολλοί γυρίσανε την πλάτη, γιατί είδανε τα δύσκολα. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τα δύσκολα,
μόνο άμα σε νοιάζεται αληθινά θα είναι και για σένα. Αλλιώς σου γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Ναι, μέσα του τα είχε τα παραπονά. Αλλά δεν ήθελε να εκθέσει κόσμο. Δεν ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω. Δηλαδή, μπορεί και ο άνθρωπος που να έχει παράπονο να καθόταν και μαζί του, αλλά δεν θα του το έλεγε και ξεκάθαρα ποτέ. Μετάνιωσε. Ναι, εννοείται μετάνιωσε, αλλά του έμεινε μια απορία πάντα το πώς θα ήταν η ζωή του. Και σε μένα έμεινε αυτή η απορία και σε όλους γύρω με έμεινε αυτή η απορία. Έναν πολύ ιδιότροπο χαρακτήρα, έναν πολύ σκληρό άνθρωπο, προσωπικότητα διαφορετική. Ήθελε πάντα να γίνονται τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει αυτός, κάτι που είναι εξαιρετικό, άμα μπορείς να το κάνεις. Τον θυμάμαι χαμογελαστό. Μου μένει μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση. Δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ σημασία το ότι διάλεξα εγώ να παίξω σε μια ομάδα που αντιμετώπισε και τραυματίστηκε μαζί της ή με τον διαιτητή ή με το οποιοδήποτε. Δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν το είδα τόσο πολύ ούτε οπαδικά, ούτε συγκεκριμένα. Εγώ ουσιαστικά είδα μια ευκαιρία να μου παρουσιάζεται στο να παίξω το πιο πάνω σκαλί, στο πιο πάνω επίπεδο. Κάτι που εγώ σαν Βλάντο το κέρδισα μόνος μου, γιατί δεν το κέρδισα να πάω εκεί επειδή είμαι ο γιος του Μπομπάν. Το κέρδισα με την απόδοσή μου, με τους αγώνες μου, με το χαρακτήρα μου, με την ικανότητά μου και με την ποιότητά μου το κέρδισα αυτό. Οπότε δεν ήθελα να συνδυαστεί το ένα με το άλλο. Καμία σχέση δεν έχει για μένα στο μυαλό μου το ένα με το άλλο. Ο Ηλίας Φιλιανός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τράβηξε κοντά του στα 16 μου, μου έδωσε ένα συμβόλαιο ουσιαστικά ζωής, γιατί ζωής είναι όταν χάνεις τον πατέρα στα 16 σου να σου δίνει κάποιος άνθρωπος μια ευκαιρία και μια κάλυψη και μια στέγη, γιατί αυτό έκανε ο άνθρωπος. Μου το είπε και ο ίδιος, γιατί ο ίδιος μου έστειλε ένα μήνυμα με το που έγινε μεταγραφή, ότι συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για σένα, γιατί το αξίζεις ειλικρινά και έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ. Και είναι σαν μια επιβράβευση για μένα. Για κάποια χρόνια ήταν για μένα σαν father figure ο κύριος Λιανός. Αναδιαστήματα υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους τους αισθάνθηκα σαν father figures είτε σαν μέντορά μου. Ο Ηλίας Λιανός ήταν ένας από αυτούς. Υπήρξαν και άλλοι φυσικά κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Βέβαια, άμα δεν υπήρχε η μάνα μου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ασχολιόμουν και δεν θα παίζαμε με τον μπάσκετ, γιατί ήταν αυτή που είχε την ύλη στα χέρια της και είχε τα πάντα για να με σπρώξει προς αυτό και να με κάνει να καταφέρω. Γιατί ήταν αυτή που με ανάγκαζε και να διαβάσω και να προπονηθώ και να φάω. Όταν περνάνε τα χρόνια και οριμάζεις και έχεις ανθρώπους δίπλα στους οποίους σε στηρίζουν και σε γεμίζουν και σε βοηθάνε και σε ολοκληρώνουν, ναι, ανοίγουν οι πόρτες. Δεν είναι ορθάνυχτες, αλλά προς το να ανοίγουν. Ναι, την έχω βρει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και την έχω βρει περνώντας διάφορες καταστάσεις. Και τώρα νιώθω πιο καλά από ποτέ. Νιώθω πιο έτοιμος, πιο καλά και πιο γεμάτος από ποτέ. Πιο έτοιμος και να δώσω πιο πολλά από ποτέ. Θα έλεγα ότι σε ευχαριστώ για τα μαθήματα που μου έχεις δώσει όταν ήσουν εν ζωή και σε ευχαριστώ για τα μαθήματα που μου έχεις δώσει φεύγοντας. Υπάρχω και ζω επειδή όλες οι καταστάσεις με έχουν διαμορφώσει σαν χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα εξαιτίας των γονιών μου. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί νιώθω ότι έχω μεγαλώσει καλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.